Αργοκέντα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το πρώτο έβριμα είναι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αυτό ζητούν οι πολίτες, αλλά πάντως όταν πάμε στις κάλπες επιστρέφουμε στις κομματικές μας προτιμήσεις. Σωστή παρατήρησή σας. Πρωτού κάνω το πρώτο μου σχόλιο, να μου επιτρέψετε έτσι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να πω ότι αυτή η δημοσκόπηση, την οποία δημοσιεύει σήμερα η σημερινή, είναι μια σημαντική δημοσκόπηση, την οποία έχει διεξάγει το Πανεπιστήμιο Λευκοσία, συνεργασία με την Insight Market Research, μια από τις εγκυρότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων, και οποία στην ουσία, να δούμε τη μεγάλη εικόνα αυτής της δημοσκόπησης, δίνει τρία σημαντικά ευρήματα. Το πρώτο είναι ποια προβλήματα θεωρούν σημαντικά οι πολίτες σε αυθόρμητες απαντήσεις, αλλά και σε απαντήσεις των τριών πιο σημαντικών. Δίνει μια εικόνα για την κατάσταση της κυβέρνησης σήμερα, των υπουργών, του κυβερνητικού εκπροσώπου και του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπως επίσης δίνει και μια θέση αυτών που ερωτήθηκαν των πολιτών για το τι είδους κυβέρνηση θα προτιμούσαν να είχαν και ποια πρόσωπα θα στελεχώνουν αυτήν την κυβέρνηση. Για σχολιάστε μου αυτό το σημείο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Ναι, είναι μια προσδοκία, αν θέλετε, είναι μια βούληση των πολιτών, την οποία και ο πρόεδρος έχει εξαγγείλει ότι θα προτίθεται να κατευθυνθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά ουδής ανταποκρίνεται. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανταπόκριση, αλλά βλέπετε ότι. Και είναι το και το πρώτο ζήτημα το οποίο δημοσιεύει σήμερα στο προσέλιδο τη σημερινή, ότι 87% θέλουν άτομα ευρύτερης αποδοχής να στελεχώσουν την κυβέρνηση με σημαντικά προσόντα, το πιο σημαντικό των οποίων φαίνεται να είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα. Και φυσικά ζητούν τεχνοκράτες στην κυβέρνηση, δεν θέλουν κομματικά στελέχη. Μήπως αυτό είναι μήνυμα προς τα κόμματα ότι δεν τα εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες? Ναι, αυτό ίσως να εκλειφθεί ως ένα έμμεσο, μήνυμα προς τα κόμματα, τα οποία φαίνεται ότι στελεχώνουν διαχρονικά τις κυβερνήσεις με κομματικά στελέχη, τα οποία φαίνεται ότι δεν τη χάνουν πια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αν δείτε και στην εικόνα των υπουργών, ξεχωρίζουν δύο-τρεις υπουργοί. Ίσως γι' αυτό και ο Γιώργος Λακκοτρύπης είναι πάντα ο πιο αγαπητός, επειδή είναι περισσότερο τεχνοκράτης, αντικομματικό στέλεχος. Ναι, στην κυβέρνηση υπάρχουν τρεις μη κομματικοί αυτή τη στιγμή. Είναι ο κύριος Λακκοτρύπης, ο κύριος Καδής και ο κύριος Δημητρίου. Λέω, υπάρχει διαφορά, είναι με το έργο που παράγει κάποιος, το οποίο ανταμείβεται ή κριτικάρεται από την, από την κοινή γνώμη, αν θέλετε. Και το σχόλιο σας για τη βαθμολογία της κυβέρνησης, το πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα της οικονομίας, της εσωτερικής διακυβέρνησης και τη διαφθορά. Ναι, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ένα σοβαρό επικοινωνιακό ζήτημα. Δεν καταφέρει να περάσει την πολιτική της προς τους πολίτες. Στα τρία βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολείται η δημοσκόπηση, που είναι η οικονομία, διαχείριση σκανδάλων και εσωτερική διακυβέρνηση, και στα τρία υπάρχει αρνητικό πρόσημο. Για την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαφθορά είναι 70% αρνητική, λίγο έως καθόλου ικανοποιημένη. Κάτι που θα έπρεπε ίσως να είχε πιο ψηλά ποσοστά μετά τα όσα βλέπουμε με το ΣΑΠΑ, με την οικονομία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα. Προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι επί διακυβερνήσεως Αναστασιάδη έχουν αποκαλυφθεί σκάνδαλα. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί αποτελεσματικά η κυβέρνηση. Παρόλο που το πρόσωπο με το οποίο η κυβέρνηση εκφράζεται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει μια πολύ καλή αποδοχή, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ούτε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πολιτικό πρόσωπο. Έχει την πιο θετική εικόνα. Έχει μια καλή θετική εικόνα, 73% θετική, 23% αρνητική και 6,7 από το 10 γενική βαθμολογία. Είναι ένα, σε εισαγωγικά, πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κυβέρνηση. Ο κ. Χρυστοδουλής φαίνεται ότι δεν έχει φθαρεί, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να αναμένουμε ότι και αυτός θα εκφράζει έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος μέχρι στιγμής τη χάνει μιας θετικής αποδοχής από την κοινωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Ελπίζω να αποτελέσει εργαλείο για την κυβέρνηση αυτή η δημοσκόπηση. Καλό σας βράδυ. Εμείς